Ο ζωγράφος Hubert-François Bourguignon, γνωστός ως Gravelot, γεννήθηκε σαν σήμερα 26 Μαρτίου του 1699 στο Παρίσι. Ο Gravelot ήταν χαράκτης, ζωγράφος και σχεδιαστής, αλλά και ένας από τους πιο σημαντικούς και κορυφαίους εικονογράφους βιβλίων στη Γαλλία και στην Αγγλία τον 18ο αιώνα. Μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του, Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, ο οποίος αργότερα έγινε σπουδαίος γεωγράφος και χαρτογράφος, φοίτησε στο Collège des Quatre Nations στο Παρίσι, παραμελώντας όμως τις σπουδές του λόγω του μεγάλου πάθους του για το σχέδιο. Έτσι, με τη βοήθεια του πατέρα του πήγε στη Ρώμη για να σπουδάσει τέχνη. Εκεί όμως σπατάλησε τόσο πολύ χρόνο και χρήματα σε βιβλία, στο θέατρο και στη νυχτερινή ζωή. Ο πατέρας του δεν μπορούσε να τον στηρίξει πλέον και αποφάσισε να τον στείλει στο Σάντο Ντομίνγκο, όπου για κάποιο χρονικό διάστημα ζωγράφιζε χάρτες για να κερδίσει τα προστοζήν. Ο Gravelot είχε μια ιδιαίτερη αγάπη στα βιβλία και πάντα κουβαλούσε μαζί του ένα μικρό Montaigne είτε κάποιο άλλο βιβλίο. Τα είχε ακόμη και στο κρεβάτι για να το συντροφεύουν όταν είχε αϊπνίες. Επέστρεψε στη Γαλλία, όπου πρώτα μαθήτευσε κοντά στον Jean Restoux και εν συνεχεία στον François Boucher. Το 1732, μετά από πρόσκληση που του απίφθινε ο Γάλλος χαράκτης και εκδότης Claude Dubosc, ο οποίος ζούσε στο Λονδίνο, για να τον βοηθήσει στην αγγλική έκδοση του Picard «Θρησκευτικές τελετές», μετανάστευσε στο Λονδίνο. Εκεί έγινε γρήγορα γνωστός και διακρίθηκε ως καλλιτέχνης, εισάγοντας το καλλιτεχνικό ρεύμα του ροκοκό στη βρετανική τέχνη. Τα σχέδιά του ενέπνευσαν πολλούς Άγγλους καλλιτέχνες. Ο Gravelot κατάφερε να ξαναζωντανέψει την εικονογράφηση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της χαρακτικής και στην Αγγλία. Επηρέασε πολλούς καταξιωμένους χαράκτες που συνέχισαν να εργάζονται ακολουθώντας τις δικές του μεθόδους ακόμη και μετά την επιστροφή του στο Παρίσι. Μέσα σε αυτά τα 12 χρόνια που πέρασε ο Gravelot στην Αγγλία, τα έργα του έγιναν ανάρπαστα. Δημιούργησε για παράδειγμα 31 συνθέσεις για τα Works of Shakespeare του Louis Theobald, 31 χαρακτικά από τα έργα του Francis Heyman και 29 εικονογραφήσεις για την Πάμελα του Samuel Richardson. Επιστρέφοντας στη Γαλλία, υπήρξε εξίσου παραγωγικός. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, παρήγαγε πρωτότυπα σχέδια για σχεδόν 2.000 εικονογραφήσεις βιβλίων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούσε και ο ίδιος πολλά χαρακτικά. Η μεγαλύτερη σειρά αυτών περιλαμβάνεται στα 106 σχέδια που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη Μόργαν της Νέας Υόρκης. Για την επέτειο των γενεθλίων του επιλέξαμε το έργο «Νεαρός κύριος χαιρετά δύο νεαρές κυρίες», μαύρη και λευκή κυμολία σε μπλε χαρτί, ξεθοριασμένο σε γκρή απόχρωση, από τη συλλογή του Παρισιού της Λεβεντίου Πινακοθήκης.